Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, η περαστική ήταν ένα νεαρό άντρα δολοφονημένο μέσα στο αυτοκίνητό του σε πολυσύχναστο δρόμο στη Γιάννουλη Λάρισας. Ο 30χρονος Γιώργος Κρητικόπουλος, ιδιοκτήτης καφέ ίντερνετ, βρέθηκε πυροβολημένο στο κεφάλι εξ επαφής. Σε διπλανό σπίτι από το σημείο του φόνου, όπου γινόταν μάλιστα και γάμος, άκουσαν τον πυροβολισμό, αλλά δεν έδωσαν σημασία. Τον πυροβολισμό τον άκουσα, αλλά παραπέρα δεν είδαμε τίποτα. Έναν πυροβολισμό άκουσα. Έναν. Αλλά θα το δείτε εδώ στη γειτονιά, έτσι σήμερα, χρονιάρα μέρα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι από αυτά. Δεν έχουμε πια περιστατικά τέτοια. Κοίτα μας, ό,τι βγαίνουμε να δούμε, δεν έχουμε τέτοια. Τρομάξατε, βγήκατε έξω. Όχι, 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 τίποτα. Μετά είδα. Μετά, όταν ήρθε το πυροβολικό και το ασθενοφόρο, τότε εντάξει, είδαμε, αλλά πάλι δεν ξέραμε τι γίνεται. Το παιδί το ξέρατε. Ναι, καλό παιδί. Νέος, έτσι. Νέος. Καλό παιδί και μάλιστα είναι η γειτονιά μας εδώ. Δεν έχουμε... ναι. Είδατε κάτι, είπατε μια γειτονιά. Τίποτα, παιδί μου, δεν είδαμε τίποτα. Όλοι μέσα ήσταν στο γάμο σας. Εμείς έχουμε το γάμο τώρα. Δεν μπορούσαμε να... Είδαμε το περιβολικό, το ασθενοφόρο, βγήκαμε έξω να μάθουμε τι έγινε. Μας είπαν ότι έγινε φόνος, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και τώρα τον πήραν πριν λίγο. Το πτώμα το είδατε εσείς? Όχι, δεν μας άφησαν. Ήταν διαλυμένο το κεφάλι, είπαν. Υπόθηκε, ναι. Στο σημείο έφτασε και ο αστυνομικός διευθυντής Παναγιώτης Νάνης. Περί ώρα 12.30, 1 παρά 20, ειδοποιηθήκαμε για έναν άντρα, ο οποίος βρέθηκε εν συνεχεία χτυπημένος με πυροβόλο όπλο, καθήμενος στη θέση του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Πρόκειται για 35χρονο άντρα, κάτοικο εδώ της περιοχής, μιλάμε για τη Γιάννουλη. Όπως σας είπα, χτυπήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση με πυροβόλο όπλο και ερευνούμε προς την κατεύθυνση να ξεχνάσουμε όσο γίνεται δυνατόν νωρίτερα τη συγκεκριμένη ανθρωποκτονία. Ο 30χρονος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του, όπου βρισκόταν πριν λίγα λεπτά με την οικογένειά του.